Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, αξιότιμοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρίτανη τον ίδιο για την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας και να παρουσιάσουμε την εξέλιξη αυτής της πανδημίας μέσα από τη ματιά των λιμάτων. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συσχέτιση αυτής της εξέλιξης με όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα που, παρου, που παρουσίασε ο αξιότιμος καθηγητής κύριος Σύψας, διότι φαίνεται άμεσα η συσχέτιση, όπως θα δείτε. Ε, περνάω αμέσως στην διαφάνεια. Ε, λοιπόν, οι δύο λόγια για την επιδημιολογία εισαγωγικά για ε, δημιουργία λιμάτων για να κατανοήσουμε πώς έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και πώς χρησιμοποιήθηκε ε, την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας. Είναι λοιπόν ένα μη παρεμβατικό εργαλείο που παρακολουθεί το αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας στα λίματα και παρέχει επιδημιολογικές πληροφορίες τόσο για τη δημόσια υγεία, προσδιορίζοντας από ιούς, βακτήρια, φάρμακα, Ναρκωτικά, παράνομε διακινούμενε ουσίε κ.ο.κ. Αλλά και πολλέ πληροφορίε για τι καθημερινέ συνήθειε ενό πληθυσμού, όπω είναι το κάπνισμα, όπω είναι η χρήση διάφορων ουσιών καθημερινή φροντίδα, την έκθεση σε τοξικέ ουσίε. Παραδείγματο χάρη από την ανείχνευση μεταβολητών φυτοφαρμάκων, καταλαβαίνουμε ποια είναι η έκθεση σε φυτοφάρμακα μέσα από την τροφή και φυσικά εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού που υπάρχει σε μία λεκάνια απορροής όπως λέμε. Ξεκίνησε, την πρώτη αναφορά ε, για τη χρήση των λιμάτων ξεκινά το 1990 για την παρακολούθηση της φοράς πολυεμελίτιδας και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, καθότι η συγκεκριμένη εργασία είχε πολύ μικρή αναγνώριση αλλά είναι η έναρξη της χρήσης αυτής της προσέγγισης. Ωστόσο χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια για να έρθει ε, από την πλευρά της αναλυτικής χημείας κάποιο να πει ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις, παράνομε τις παράνομες διακινούμενες ουσίες μέσα από τα λίμματα και τότε λοιπόν να εδρεωθεί ο όρος επιδημιολογία λιμάτων. Επομένως κλείνουμε 20 χρόνια αυτή τη μεθοδολογία με αυτό το όνομα ε, και βέβαια χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ενός τεράστιου αριθμού παραμέτρων δημόσιας υγείας. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 2000 αναπτύσσοντας μεθόδους και παρακολουθώντας συστηματικά το κέντρο επεξεργασίας θρημάτων στην Ψιτάλια από διάφορες θέσεις που είχα τη δεκαετία εκείνη. Το 2003 ε, ε, εκλέχτηκα και ε, ο, 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 διορίστηκα στο εργαστήριο αναλυτικής σχημές του ΕΚΠΑ και από τότε συστηματικά παρακολουθούμε ε, με μεθοδολογίες διάφορες την κατάσταση του πληθυσμού της Αττικής για διάφορες χημικές παραμέτρους. Ωστόσο, από το 2010 και με την υπογραφή του, μνημονίου, του πρώτου μνημονίου για την οικονομική κρίση η οποία θα ερχόταν τα επόμενα έτη, Είχα την ιδέα ότι πρέπει συστηματικά κάθε χρόνο μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία θα είναι Μάρτιο-Απρίλιο και αυτό είναι συμφωνημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, θα παρακολουθούσαμε λοιπόν συστηματικά τα λύματα της Αττικής για να δούμε την επίδραση της κοινοοικονομικής κρίσης που ερχόταν πάνω στον πληθυσμό της Αττικής. Αποτέλεσμα αυτό... Τη της εργασίας ήταν μια πρώτη δημοσίευση το 2015 που έδειχνε πώς συσχετίζονται όλες αυτές οι παράμετροι οι οποίες προσδιορίζαμε τότε στα λίματα με τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και δείκτες σε έναν πληθυσμό. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή τη μεθοδολογία για πολλές παραμέτρους προσδιορίζοντας πολλές χημικές ουσίες αλλά και εκτιμώντας τον πληθυσμό της ε, ε, Αττικής μέσα από φυσικοχημικές παραμέτρους και χημικές ουσίες, χρησιμοποιώντας ε, φαρμακοκινητικά δεδομένα και αναλυτικές προσεγγίσεις, μπορούμε να κάνουμε estimation ε, χρήσης ε, διάφορων ουσιών, αλλά φυσικά το τελευταίο έτος χρησιμοποιείται και για την ανείχνευση, τον προσδιορισμό του γενετικού υλικού του ιού λοιπόν στα λίματα. Πριν πάω λοιπόν στο τι κάνουμε εμείς στην Αττική, θα πω λοιπόν ευρωπαϊκά και παγκόσμια τη συμβαίνει πολύ γρήγορα. Το 2011 ιδρύθηκε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την επιδημιολογία λοιμάτων. Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας είναι μέλος αυτού του δικτύου από τότε και στο επόμενα έτη έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα, σύστημα διασφάλισης ποιότητας των αποτελεσμάτων που παράγεται από το δίκτυο και αναφορά των αποτελεσμάτων αυτών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών που μπαίνουν πάντοτε στο ετήσιο report του IMCDA. Ε, ταυτόχρονα ε, έχει γίνει μια επέκταση του δικτύου αυτού από εκείνη την εποχή ε, μέσα σε ελάχιστα χρόνια και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούμε 38 εκατομμύρια κόσμο σε 23 χώρες, σε 73 πόλεις, σε 91 κέντρα επεξεργασίας λιμάτων, συλλέγοντας πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, αυτή το, αυτό το έτος υπήρξε μια μεγάλη σημαντική συνεργασία μεταξύ ενός δικτύου που επίσης συμμετέχει το Εργαστήριο Αναλυτικής χημείας με το δίκτυο SCORE, λέγεται Norman Database System, και εκεί πέρα διοχετεύονται ε, σε ένα open repository ε, τα δεδομένα της πανδημίας μέσα από την ανάλυση των λιμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή την το, την ωφέλεια αυτής της προσέγγισης ίδρυσε ένα δίκτυο μέσα από το συντονισμό του Joint Research Center ε, και αυτή η ομπρέλα όπως την ονομάτισε αποτελείται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλά εργαστήρια και οργανισμούς φορείς σε, στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη κάνει τέσσερις μεγάλες συναντήσεις για το πρόγκρες αυτής της πορείας. Η πέμπτη σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας ουσιαστικά από το Μάιο έως σήμερα είναι ότι 17 Τρίτου του 2021 βγήκε μία οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτρέπει τα ε, κάτι μέλη να ιδρύσουν Δίκτυα παρακολούθηση της πανδημία μέσα από την επιδημιολογία λιμάτων και βάζει μάλιστα και τεχνικά αναλυτικά κριτήρια για τι μεθοδολογίε που θα πρέπει να ακολουθούνται μέσα σε αυτά τα δίκτυα. Εμεί λοιπόν από πολύ νωρί είχαμε προσεγγίσει τον ΕΟΔΗ και είχαμε αναπτύξει και το Υπουργείο Υγεία και την Γενική Γραμματεία Δημόσια και μετά από συζητήσει και αλληπάλληλε αποφάσει έχουμε την χαρά και την τύχη να έχουμε εγκαθιδρύσει από το Φεβρουάριο του 2021 ένα εθνικό δίκτυο επιδημιολογίας θυμάτων που αποτελείται από πέντε μεγάλα εργαστήρια σε πέντε διαφορετικές πόλεις, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, παρακολουθώντας αντίστοιχα αυτές τις πόλεις αλλά και το Βόλο, τα Γιάννενα, τώρα θα εισαχθούν και τα Γιάννενα, πέρα από το Ηράκλειο, το Ρέθι, Μήνο, τα Χανιά και τον Άγιο Νικόλαο και αυτό το δίκτυο επεκτείνεται. Παράλληλα με αυτή την προσπάθεια έγινε μια πολύ σημαντική ε, απόφαση και συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής και είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός παρατηρητήου παρατηρητήριο Δημόσια Υγεία μέσα από την Επιδημιολογία Λιμάτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Δημόσια Υγεία, τον ΕΟΔΗ, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΟΠΟΥ, όπου θα γίνει η παρακολούθηση και άλλων ιών μέσα από τα λίματα, όπω και μελέτη τη μικροβιακή αντοχή. Περνώντα λοιπόν τώρα από αυτό το γενικό θεσμικό πλαίσιο και το τι γίνεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην Ευρώπη. Θα πάμε τώρα ειδικά για την Αττική να δούμε λοιπόν πώς αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το γενετικό υλικό λοιπόν του ιού εκρίνεται στα κόπρανα, μέσα από το αποχητευτικό δίκτυο οδηγείται στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων και μετά την εσχάρωση και πριν την πρωτοβάθμια καθίζηση γίνεται μια αντιπροσωπευτική δειγματοληψία 24 σταθμισμένου δείγματο του προηγούμενου 24 Πάμε, α πούμε, σήμερα το πρωί και παίρνουμε το προηγούμενο 24 ώρο. Οδηγείται αυτό στο εργαστήριο. Απομονώνεται, προσυγκέντρώνεται το γενετικό υλικό και με PCR, ποσοτική PCR, μετρείται ε, ο αριθμό των αντιγράφων του ιού αναλύτρω και αυτό μετά μεταφράζεται σε. Ε, κόπης του ιού ανά 100.000 κατοίκους μέσα από τον προσδιορισμό και την εκτίμηση του πληθυσμού και την παροχή των λιμάτων, την ημερήσια παροχή των λιμάτων και αυτά τα δεδομένα καταγράφονται ημερεσίως και από την καταγραφή αυτή μπορούμε να δούμε την τάση διασποράς της νόσου σε μια κοινότητα. Σημειωτέων ότι Εφόσον είναι ένα δείγμα και περιλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού, καταγράφονται ταυτόχρονα ε, τόσο οι ασυμπτωματικοί όσο και οι συμπτωματικοί. Όσοι δηλαδή αποθέτουν υλικό φορτίο στο εποχητευτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για μια επερχόμενη ε, ας πούμε ανόδου ή διασπορά της νόσου ή αντίστοιχα να δείξει μια τάση ύφεσης όπως περιέγραψε και πριν ε, ο κύριο και όλο αυτό χωρί να γίνεται παρεμβατικά καμία ε, έτσι, ανάλυση ε, βιολογικού υλικού σε ανθρώπου, παρά από ένα μόνο δείγμα και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Συνοψίζοντα λοιπόν τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι αποτελεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και θα δείτε γιατί. Ενημερώνει τις αρχές για την τάση διασποράς της νόσου σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή και τον <coughs> έλεγχο της εξάπλωσης. Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής, όπως είπαμε, τόσο ασυμπτωματικών και ασυμπτωματικών με μη παρεμβατικό τρόπο. Δίνει γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Δεν θέτει κίνδυνο το προσωπικό που πραγματοποιεί την ανάλυση σε σχέση και με τα κλινικά δείγματα, αλλά δρά πάντοτε συμπληρωματικά με τα τεστ ανείχνευσης, Ωστόσο, έχει μια μεγαλύτερη κλίμακα γιατί είναι ένα δείγμα της προσωπιστικό για μια ολόκληρη κοινότητα, εν προκειμένου στην Αττική, για περίπου 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Και πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Όπως έδειξε και πριν ο αγαπητός κύριο Σύψας, από 31 Οκτώου που έχει αρχίσει η συστηματική καταγραφή του οικού φορτίου στα λίμματα στην Αττική, παρόλο που είχαμε δει θετικά δείγματα και την τάση αύξησης εντός ε, Αυγούστου. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι με μπλε, με μπλε μπάρες είναι το υλικό φορτίο το οποίο αυξήθηκε μέσα Σεπτεμβρίου και αυτό είχε μετά μια μικρή μικρή αύξηση στα κρούσματα. Αυτό είναι το δεύτερο κύμα της Αττικής όσον αφορά το υλικό φορτίο στα λίματα. Με πόρτο είναι τα πραγματικά θετικά κρούσματα από ε, τα τεστ του ΕΟΔΗ και βλέπετε μετά το υλικό φορτίο με μπλε στο τρίτο κύμα του ε, Φεβρουαρίου-Μαρτίου και αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε σχέση με ε, τα κρούσματα ε, της θετικής. Από όλη αυτή την ανάλυση στατιστική θα σας δείξω μετά αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε εν γέννη και αμέσως βλέποντας τα διαγράμματα, τα πραγματικά τις πραγματικές μετρήσεις και των δύο παραμέτρων, ότι υπάρχει ας πούμε μία ένα time lag, ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις μέρες πριν την αύξηση των κρουσμάτων, να δούμε μία αύξηση, μάλιστα πολλές φορές απότομη αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα. Σημειωτέων ότι αυτά τα αποτελέσματα από τις καθημερινές αναλύσεις στέλνονται στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και, συμπεριλαμβάνονται στα εβδομαδιαία reports του ΕΟΔΗ από το Φεβρουάριο του 2021. Αυτό είναι ο εβδομαδιαίο μέσο όρο για να εξομαλυθούν αυτές οι διακυμάνσει από μέρα σε μέρα. Και βλέπετε τη διαφορά του υλικού φορτίου στα λίμματα σε σχέση με το Νοέμβριο. Αυτή είναι η εικόνα του Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. Και πάμε τώρα να δούμε πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Α, εδώ είναι ένα dashboard το οποίο έχουμε αναπτύξει στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημία στην ερευνητική ιστοσελίδα της ομάδας που φαίνεται το υγικό φορτίο πώς κυμαίνεται από μέρα σε μέρα, όπως και τα positive cases στην Αττική, για μια πληροφόρηση. Κάποια στιγμή λοιπόν το 2020 υπήρξε μια πολύ σημαντική κατά την άποψή μου δημοσίευση στο Nature Biotechnology από έναν α, εξαιρετικό συνάδελφο από το Yale, το, κάτω από την καθοδήγησή του, τον Τζόρταν Πεσία, ο οποίος συσχέτισε το ιικό φορτίο της συγκέντρωση του RNA του ιού στη λιματολάσπη, με τα θετικά κρούσματα τα οποία υπήρχαν καταγεγραμμένα εκείνη την ίδια μέρα και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Ε, από την ανάλυση που είχε κάνει σε αυτή την εργασία έδειξε ότι υπάρχει μια προβλεπτική ικανότητα αυτής της μεθοδολογίας δύο μέρες πριν από τα θετικά κρούσματα που καταγράφονται από τα τεστ, τα κλινικά δείγματα και τέσσερις μέρες για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν η απαρχή μιας ιδέας ότι μπορούμε στην Αττική με αυτά τα δεδομένα που έχουμε να συσχετίσουμε το υλικό φορτίο, ας πούμε αυτό το viral load, το φορτίο δηλαδή τα κόπη ανά 100.000 κατοίκους ανά ημέρα με τα positive cases, τα θετικά κρούσματα, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία αλλά και τις εισαγωγές της ΜΕΘ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα όπως την έχει ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Λίτρας που συνεργαζόμαστε στα πλαίσια αυτής της ερευνητική προσπάθειας. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς εξελίσσεται το υλικό φορτίο στα λίμματα με αυτό το σκούρο κόκκινο και πώς προηγείται των θετικών κρουσμάτων και των εισαγωγών, τόσο στα νοσοκομεία, όσο Μεγαλάζιο, όσο και στη ΣΜΕΘ. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τόσο στο κύμα του ε, Νοεμβρίου, όσο και στο κύμα του Φεβρουαρίου, έχουμε μια ε, πρόγνωση από τις αναλύσεις των λοιμάτων, όσον αφορά το επερχόμενο κύμα. Αυτή η πρόγνωση θα σας δείξω μετά ότι αναλύεται σε τρει με τέσσερις μέρες με βάση κάποια στατιστική ε, επεξεργασία που έχουμε κάνει για να προσδιορίσουμε αυτό το χρονικό παράθυρο. Έχει ενδιαφέρον να σας δείξω ότι το κύμα, το, η μικρή αύξηση του οικού φορτίου το Σεπτέμβριο συνοδεύτηκε από μία μικρή αύξηση μετά από μερικές ε, μέρες στη ΣΜΕΘ ε, και αρχές Οκτωβρίου. Ε, περνώντας μετά στην στατιστική ανάλυση και την εφαρμογή ε, θα έλεγα, sophisticated uh, χημιομετρικών ή στατιστικών εργαλείων, όπως θέλετε uh, να το πούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις uh, διακυμάνσεις που είχαμε στο υλικό φορτίο σε σχέση με τα positive cases, με τα θετικά κρούσματα, μπορούμε να προσδιορίσουμε με αυτή τη συγκεκριμένη προσέγγιση που έχουμε αναπτύξει. Ο αγαπητός Ρεζά Λιζαντέ, είναι μεταδιδάκτορας του Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, χρόνια συνεργάτης σε διάφορες uh, έτσι, αναλύσεις δεδομένων, ε, φαίνεται ότι υπάρχει λοιπόν μια ένα time lag τρεις με τέσσερις ημέρες σε όλα αυτά τα turning points όπως μπορούμε να πούμε σε σχέση με τα λύματα σε σχέση με τα κρούσματα. Και με βάση αυτή την ε, ανάλυση προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε κάποια μοντέλα τόσο γραμμικά όσο και μη γραμμικά για να προσπαθήσουμε να συσχετήσουμε το υλικό φορτίο τόσο με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία όσο και με και τις εισαγωγές της ΜΕΘ. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετικά όσον αφορά τις, τα γραμμικά μοντέλα σχε, σχετικά μια συσχέτιση μεταξύ του υλικού φορτίου στα λίματα και των positive cases, των θετικών κρουσμάτων, των εισαγωγών και των εισαγωγών στη ΜΕΘ. Μάλιστα, η δοκιμή αυτή έγινε τόσο με ένα μια κανονικοποίηση, ας πούμε, ένα μέσο όρο τριών σημείων, τριών ημερών ή τεσσάρων ημερών. Η διαφορά είναι ελάχιστη. Νομίζω ότι η προσέγγιση των τριών ημερών δίνει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά τα μη γραμμικά μοντέλα, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. machine learning, εκμάθηση, μηχανική εκμάθηση με νευρονικά δίκτυα και να αντιληφθούμε ποιες είναι εκείνες η, η, βαρύτητα τόσο των θετικών κρουσμάτων όσο και του υγικού φορτίου στα λίματα στην πρόβλεψη των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των εισαγωγών στη ΣΜΕΘ. Φαίνεται λοιπόν ότι τόσο η μία παράμετρος, που είναι οι εισαγωγές στα λίματα όσο και οι τα θετικά κρούσματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη τόσο των, των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία, όσο και ε, στη ΣΜΕΘ. Μάλιστα, ε, χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα ε, και παίρνοντας μια εβδομάδα, ε, τυχαία, μέσα στο Φεβρουάριο, ως ε, ένα τεστ Set, ε, για το validation αυτών των μο μο μοντέλων. Μάλιστα, εκείνη η εβδομάδα ήταν και δύσκολη γιατί είχε και τις χιονοπτώσεις. Ε, σας δείχνω εδώ πέρα την, ε, την πραγμα τα πραγματικά π.χ. κρούσματα ε, τον εβδομαδιαίο, μέσω τον εβδομαδιαίο μέσο όρο και αυτό είναι το αποτέλεσμα των γραμμικών μοντέλων που υπάρχει μια απόκληση ε, αρκετά μεγάλη θα έλεγα, θετική, αλλά εδώ φαίνεται ότι το γραμμικό μοντέλο λειτουργεί καλύτερα ως προς τη συσχέτιση του οικού φορτίου με τις νέες εισαγωγές και τις εισαγωγές της ΜΕΘ. Αντίστοιχα, τα μη γραμμικά μοντέλα, τα νευρονικά δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν ε, κυρίως ε, το οικό φορτίο και ε, δευτερευόντως τα θετικά κρούσματα, δίνουν πολύ καλύτερη πρόβλεψη. Βλέπετε εδώ είναι το 150, το experimental data και αυτό εδώ είναι ε, η πρόβλεψη τόσο ε, για, τα, για τις εισαγωγέ στα νοσοκομεία όσο και στις ΜΕΘ. Και ε, κλείνοντας το κομμάτι αυτό θα ήθελα να πω ότι μπορούμε μέσα από τα λήματα να προσδιορίσουμε με ένα δείγμα από το εκχειρισμένο RNA του ιού τις, τα variants of concern τις μεταλλάξεις που λέμε τα νέα στελέχη. Έχει ήδη αναπτυχθεί η μεθοδολογία στο εργαστήριο του κυρίου Σκορίλα, καθηγητή κλινικής βιοχημείας του Τμήμα βιολογίας σε συνεργασία με το εργαστήριό μας και με άλλους συναδέλφους από το ΕΚΠΑ. Έχει ήδη κατατεθεί πατέντα για αυτή τη μεθοδολογία και έχει ήδη υποβληθεί ένα άρθρο το οποίο είναι υπό κρίση για όλη την προηγούμενη περίοδο μέχρι και το Δεκέμβριο. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση που ε, μιλάμε, έχουμε κάνει ανάλυση και το Φεβρουάριο όπου τα, όλα τα δείγματα του Φεβρουάριου αναλύθηκαν με τη μεθοδολογία αυτή και βρέθηκε ότι στα δείγματα των λιμάτων το 96% ήταν το Βρετανικό στέλεχος. Άρα αυτό που είπε ο κύριος Σίψας από τα κλινικά δείγματα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά μέσα από την επιδημιολογία λοιμάτων από ένα μόνο δείγμα ή ένα πουλ δείγμα, εν πάση περιπτώσει, των εκχυλισμάτων RNA από τα λίματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη φάση αναπτύσσεται η μεθοδολογία για στο παρατηρητήριο δημόσια υγεία τόσο των ιών τη γρήπη, σε συνεννόηση πάντοτε με τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίο είχε αυτή την ιδέα τη υπατήτηδα και άλλων ιώσεων. Σε συνεννόηση με την υφυπουργό υγεία, κυρία Ράπτη, υπάρχει μια συσχέτιση, προσπαθεί να γίνει μια συσχέτιση αυτών που, ανα, που αναλύουμε ψυχοφαρμάκων με τις συνταγογραφήσει. Πάντοτε θα πρέπει να προσπαθούμε για την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών πιο ευαίσθητων και με μεγαλύτερη ακρίβεια ε, μεθόδων για την ανίχνευση του υγικού φορτίου του Σάρσκοφτου ε, στα λίμματα και μάλιστα η εμπλοκή της ψηφιακής PCR θα είναι σίγουρα καταλήτικη και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των μεταλλάξεων από την ανάλυση λιμάτων ως ένα επιπλέον εργαλείο. Μία σημαντική επίσης προσέγγιση από την επιδημιολογία λιμάτων η οποία πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά την Αττική είναι η μελέτη της μετροβιακής αντοχής. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου ευχαριστώντας την ομάδα που έχει εργαστεί στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, την κυρία Λιανίδου, καθηγήτρια Αναλυτικής και Κλινικής Χημείας στο εργαστήριο, την Αθηνά Μάρκου, επίση αναλυτική χημεία στο εργαστήριό μα, Το Θοδωρή Τολίτρα, ο οποίο είναι επίκορο καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίο κάνει μια σημαντική προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Αυτά τα δεδομένα που σα έδειξα με distributed lag, non-linear models, να προσωμιώσει όλη την καμπύλη αυτή και όχι μόνο το rising part της καμπύλης για να συσχετίσει με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Φυσικά τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Παρασκευή, τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο, τον κύριο Δημόπουλο από την Ιατρική Σχολή για την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, τον κύριο Σκορίλα από το τμήμα Βιολογία, τον Τζόρνταν Πεσία και τον Βασίλη Βασιλείου, καθηγητέ στο Yale University, για τη συνεργασία μα. Και όλου εσά για την προσοχή σα.